Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς δήλωσε ότι έρχεται μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος και το μόνο ερώτημα που τίθεται είναι αν θα είναι σε ένα ή δύο μήνες ή πιο αργά. Τα πράγματα όντως δεν πηγαίνουν καλά. Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάη Πατρούσεφ έφτασε στην Κίνα για να κωδικοποιήσει τη στρατιωτική συνεργασία κατόπιν της συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ. Το γεγονός ότι ο Πατρούσεφ πήγε στην Κίνα είναι πολύ σοβαρό. Δεν ταξιδεύει σχεδόν ποτέ και είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας, πάνω από τον Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού και κάτω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν μόνο. Το σύμφωνο της Σανγκάης μετεξελίχθηκε πλέον στο ΝΑΤΟ της Ανατολής σε χρόνο ρεκόρ. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.